Και απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους μετριοπαθείς, της κοινής λογικής. Κύριε Παπαδόπουλο, το ξέρω, δεν ξέρω που απευθύνεστε. Στους ανθρώπους του μεταρρυθμιστικού κέντρου. Εγώ σας λέω μια είδηση που δημοσιεύεται. Να το πάμε αλλιώς. Να σας πω, ο κύριος οικονόμου είναι άνθρωπος του μεταρρυθμιστικού κέντρου και της απλής λογικής. Στον οποίο απευθύνεστε. Τον κρίνει ο κόσμος. Πιστεύω ότι ο κύριος οικονόμου είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια. Τι έχει τουλάχιστον τη στοιχειώδη κοινή λογική. Κύριε Παπαμίκο, μπορείτε να μας πείτε πολύ απλά ότι δεν θέλω να σας πω. Σας είπα, σας απάντησα. Ό,τι θέλω να σας πω, σας το είπα. Όχι, το είπε, δεν με υποβάλλετε τι θα απαντήσω. Σας είπα κάτι. Όχι, εμείς επιμένουμε να μας. Σας το είπα, εσείς καλά κάνετε για να κάνετε τη δουλειά σας. Και εγώ σας απάντησα. Δηλαδή, τι θα λέγατε, επιβεβαιώνω διαψεύδω ή ουδέν σχόλιο. Να σας πω. Είπα, απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους τη κοινή λογική. Να πω το εξής. Τι θα περιμένετε να σας πει, δεν τον θέλουμε. Μέσα είναι. Όχι, εγώ λέω για τους τηλεθεατές μας την είδηση, κύριε Γρηγοράκο. Λέει το Βήμα, δεν ξέρω, δεν το ξέρω τώρα. Πριν από μισή ώρα δημοσιεύθηκε ότι πάει ο κύριος ο πρώην βουλευτής της ΔΗΜΑ. Εμείς πάντως ενώνουμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Γιατί εμείς θέλουμε πραγματικά πάνω απ' όλα να σώσουμε τη χώρα και να προχωρήσει η χώρα μέσα από συνενέσεις. Ούτε αυτοδυναμίες λέμε, ούτε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα και δεν τα θέλουμε. Ωραία, άμα τα πλησιάζει, θα το λέγατε για το καλό, λέγατε. Ενώνουμε, αλλά ενώνουμε. Να σας πω κάτι. Ναι. Σε 20 μέρες θα δούμε θα ψηφίσει ο κόσμος. Εντάξει. Το δούμε. Πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν πίσω 6,5 με 7 μονάδες. Και τελικά κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Ας πει ο καθένας τις προτάσεις του, ήρεμα, πολιτισμένα, και ας κρίνει ο κόσμος τι 25 Γενάρη θα κάνει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα γιατί.